Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Σε κάποια φάση στη θεωρία της σχετικότητας, ο Άινστον είχε πει ότι υπάρχουν τέσσερις λύσεις που του φαίνονται διαισθητικά σωστές. Ο Καρακοδρή απέδειξε ότι υπάρχουν 19 λύσεις και ότι όλες οι άλλες, εκτός από αυτές που είχε βρει ο Άινστον, ήταν εξωτικές. Αυτό που λέμε εμείς εξωτικές είναι ότι είναι μη ομαλές, μη κανονικές και κανονικό πλαίσιο. Άρα μπορούμε να τις απολύσουμε την ώρα που κάνουμε τη μοντουλοποίηση του φυσικού κόσμου. Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε και με τον ίδιο τρόπο και στη θερμοδυναμική. Ο Χίλμπερτ είχε μια τάση να έχει μια μαθηματική προσέγγιση του δεύτερου νόμου της θερμοδυναμικής. Από εκεί και πέρα προσπάθησε και ο Καρακοδρή να λειτουργήσει σαν συνδετικός κρίκος μεταξύ του Χίλμπερτ που ήταν μαθηματικός και τους φυσικούς και κατάφερε να δημιουργήσει ένα μοντέλο, το οποίο το ονομάζουμε και μοντέλο Καρακοδρή, το οποίο είναι στην πραγματικότητα ισόμορφο με το μοντέλο του Clausius. Άρα μπορούμε μετά μέσω του λογισμού μεταβολών να μιλήσουμε για θερμοδυναμική όπως το κάνουν και οι φυσικοί με ένα ανάλογο μοντέλο. Αυτό σημαίνει τι όμως. Σημαίνει απλώς ότι έχουμε ένα μοντέλο που είναι ισόμορφο, που δεν είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο, αλλά μας δίνει μια άλλη ερμηνεία. Αυτή η ερμηνεία είναι λιγότερο φυσική, είναι καθαρά μαθηματική, αλλά έχει βέβαια τα ίδια αποτελέσματα όσο αφορά τις προβλέψεις και την προσέγγιση του τελικού αποτελέσματος, αλλά όχι του αρχικού. Αυτό το ζήτησε ο Max Born, ο οποίος πήρε το βραβείο Νόμπελ Φυσικής, ζήτησε στον Καρακοδρή, μπορείς να εξετάσεις αυτό το πρόβλημα πιο μαθηματικά, τι θα πρότεινες εσύ στην θερμοδυναμική. Θέλω να πω ότι δεν ζήτησε σε έναν φυσικό συνάδελφο ποια είναι η άποψή σου για το θέμα, γιατί είχε μια άποψη ο ίδιος. Αλλά ήθελε να κάνω μια θεμελίωση. Νομίζετε πολύ σωστά, λέω εσύ στην ίδια σειρά, όπως θα το κάνω εγώ, για τους τομείς που ήταν σημαντική η συμβολή του Καρακοδρή. Στην πραγματικότητα, η θεωρία πραγματικών συναρτήσεων, όλοι σας έχετε κάνει να μην κάνει λίγο μαθηματικά, βέβαια στο Λύκειο, όταν θα πείτε, δεν κάνετε ποτέ νηγατική ανάλυση πριν την πραγματική ανάλυση. Κάνετε πρώτα την πραγματική ανάλυση, εκεί πέρα είχε βρει ήδη πολλά θεωρήματα και έχουμε και εικασίες όταν είμαστε και σε πολλές διαστάσεις, έτσι πάλι μπορούμε να κάνουμε πραγματική ανάλυση. Έκανε μερικές επινοήσεις στον χώρο της μηχανικής ανάλυσης, αλλά ο στόχος του ο ευρύτερος ήταν να προσεγγίσει τον λογισμό μεταβολών, που είναι ανώτερη ανάλυση, αν θέλετε. Και ο απότερος στόχος είναι τώρα, να πούμε στο δικό μας το πλαίσιο, είναι η θεωρία μέτρου, να πώς μετράω τοπολογικά, ομοτοπία, ομολογία, όπως έχουμε εμείς, έτσι ώστε να λειτουργούμε σε χώρους όπου δεν έχουμε ανάγκη να κοιτάζουμε τις αποστάσεις, αλλά και τις σχέσεις. Σε αυτό το πλαίσιο θα δημιουργήσει κάτι που είναι πραγματικά ριζοσπαστικό, αλλά θα ήθελα να παραλύσω λίγο πιο παιδαγωγικά πώς άρχισε αυτή η ιδέα. Ο Καρακοδρή, όπως καταλάβατε, για να δούμε λίγο το επίπεδό του, το 1900 λοιπόν αρχίζει να κάνει μαθηματικά, μετά από μερικά χρόνια έχει τελειώσει τα μαθηματικά, έχει κάνει την διηγησία του, είναι ήδη καθηγητής και να καταλάβετε λίγο το επίπεδο σε παγκόσμιο που γύρνεστε, το 1932 είναι κύριος ομιλητής στο Παγκόσμιο Συνέδριο των Μαθηματικών. Τώρα προσέξτε πώς θα το πω αυτό. Είναι κύριος ομιλητής στο Παγκόσμιο Συνέδριο των Μαθηματικών που γίνεται κάθε 4 χρόνια ως εκπρόσωπος της Γερμανικής Μαθηματικής Σχολής. Δηλαδή οι Γερμανοί οι μαθηματικοί κοιτάχτηκαν μεταξύ του και λένε ποιον στέλνουν. Και στέλνουν αυτό. Εντάξει, αυτό είναι το 32. Αυτό δεν αρκεί για να ακολουθήσουμε το επίπεδο του, αλλά να καταλάβει τι γίνεται μετά από 4 χρόνια. Μετά από 4 χρόνια, το Παγκόσμιο Συνέδριο των Μαθηματικών αποφασίζει να δίνει το βραβείο Fields. Το βραβείο Fields είναι το ανάλογο από το βραβείο Νόμπελ στα μαθηματικά, διότι δεν υπάρχει βραβείο Νόμπελ στα μαθηματικά, τώρα υπάρχει το βραβείο Άμπελ. Αλλά τότε δεν υπήρχε κανένα ανάλογο βραβείο, άρα αποφασίζουν ότι θα δίνουν σε μαθηματικούς κάθε 4 χρόνια που είναι κάτω των 40 χρονών το μετάλλιο Fields από 2 άτομα ή 4 άτομα. Για να γίνει αυτό το πράγμα, εφόσον έχει υπαρθεί αυτή η θα λέγαμε νομοθετική απόφαση,
λέει ποιον θα βάλουμε στην επιτροπή που θα δίνει τα βραβεία. Άρα έρχονται λοιπόν 6 μαθηματικοί από όλο τον κόσμο αυτή τη φορά, όχι μόνο από τη Γερμανία, με έναν αντιπρόσωπο, και μέσα σε αυτούς 6 μαθηματικούς έχουμε τον Καρακοβούλη. Να το ξέρουμε ότι δεν είναι μια προσωπική μας προσέγγιση και το λέμε αυτό επειδή είναι Έλληνας, είναι στρατιώτης, είναι και όσους πιστεύετε. Είναι επειδή ήταν μεγάλος μαθηματικός και για τους άλλους μαθηματικούς. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Επιπλέον, για να δοθούν αυτά τα δύο γραφεία, πρέπει να υπάρχει ένας εισηγητής. Ο Καραδολίδης θα είναι αυτός που θα είναι εισηγητής για τα δύο γραφεία. Καταλάβετε τώρα τι σας λέω για ποιο επίπεδο μιλάμε. Δεν μιλάμε για κάτι που είναι απλώς νίκησε σε έναν επαρχιακό αγώνα ή Ολυμπιάδες, δεν ξέρω τι που το λέμε εμείς. Είναι ότι γιατί έχει κατηγορηθεί ο Καραδολίδης και γιατί εφόσον είναι τόσο καλός μαθηματικός, δεν πήρε το βραβείο φίλου. Τόσο απλά, είναι μια απλή ερώτηση. Δηλαδή μπορείτε να μου κάνετε και ερωτήσεις στο ενδιάμεσο, μην ανησυχείτε, δεν κάνω τώρα. Είναι πολύ απλό. Γεννήθηκε το 1873. Το 1936, δεν ήταν κάτω των 40, τι να κάνει ο άνθρωπος. Θέλω να πω ότι τον κατηγορήσαμε και γι' αυτό. Βέβαια, αυτοί που τον κατηγόρησαν δεν ήξεραν ότι ήταν στην επιτροπή που έδινε το βραβείο. Είναι το πιο ωραίο. Εντάξει. Αυτό είμαστε λοιπόν το 1936. Το 1936 στην Γενέβη θα τον καλέσουν οι Ελβετοί για να κάνουν την επέτειο. Ήταν η λέξη που έψαχνε την επιτροπή για να κάνουν την επέτειο για όλου του μαθηματικού που έχουν ασχοληθεί με το λογισμό μεταβολών. Αυτή η διάρκεια του θα δημοσιευτεί στο Ανσυνό Μαθηματικό, που είναι το μεγαλύτερο περιοδικό τη Ελβετία όσο αφορά τα μαθηματικά και πώς διδάσκονται σε υψηλό επίπεδο, και θα ζητήσουν από έναν άνθρωπο να κάνει αυτό το μάθημα. Να κάνει αυτό το μάθημα οι συμφοιτητές, στους μαθηματικούς, για να δείξει ποια εμβέλεια είχε ο λογισμός μεταβολών. Για κάθε τομέα διάλεγαν ένα. Για το λογισμό μεταβολών διάλεξαν τον Καρακοβούλη. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν, θα λέγαμε, στο απογοήτημα μιας καριέρας μαθηματικής που έχει μια παγκόσμια εμβέλεια και αναγνώριση. Αυτό όμως δεν φτάνει στον Καρακοβούλη, σε αυτή τη φάση περνάει, ας πούμε, στο διδακτικό και αποφασίζει να γράψει βιβλία, διότι τον έχουν καλέσει και στην Αμερική, δεν έχει αποδεχτεί να μείνει στην Αμερική, γιατί λέει και τα παιδιά την έχουν ευρωπαϊκή παιδεία, και μάλιστα ελληνική, αν είμαστε πιο συγκεκριμένοι, αλλά ήθελε να μείνουν εδώ και έτσι έμεινε. Ήταν ο πρώτος μαθηματικός, προσέξτε θα πω, ο πρώτος μαθηματικός Ευρωπαίος που χάρη στην Αμερική. Για να κάνει μια σειρά από διαλέξεις, που τώρα το ακούνε αυτό το πράγμα, γιατί βλέπετε ότι ο σπουδαίος Στάδε τον κάλεσαν και έκανε μια σειρά διαλέξεις. Ο Καρακοβούλη είναι ο πρώτος που έκανε διάλεξη στο Χάρβαρντ. Ένα πανεπιστήμιο δεν το γνωρίζετε, δεν είναι άγνωστο. Είναι στην επαρχία Στάδε στην Ελλάδα, δεν είναι. Όχι, για να καταλάβετε δηλαδή τι κατηγορίες έχει φάει αυτός ο άνθρωπος, ενώ αντικειμενικά υπάρχουν στοιχεία που το δείχνουν. Γιατί δεν μπορεί να είσαι ο πρώτος μαθηματικός Ευρωπαίος της ιστορίας των μαθηματικών που να είσαι καλεσμένος στην Αμερική και να έχεις απλώς μια τοπική εμβέλεια και να πηγαίνεις σε διάφορα πανεπιστήμια. Και εκεί πέρα λοιπόν οι Αμερικάνοι που είναι πολύ πιο δυναμικοί και αναγνωρίζουν όταν έχουν κάποιον άξιο, του ζητάνε να γράψει βιβλία για να καταλάβουν τι θεωρία πραγματικών συναρτήσεων πηγαδικής ανάλυσης του λογισμού μεταβολών. Εκεί πέρα ο Καρακοβούλη θα ξανασκεφτεί πώς να περάσει αυτές τις σημαντικές έννοιες που έχει ανακαλύψει όλη τη σταδιοδρομία του μέσα από ένα μάθημα που δεν είναι απλό στην αρχή, λιγότερο απλό εκεί μετά και πραγματικά λιγότερο απλό μετά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν ένα ερευνητή αυτού του επίπεδου στέκεται την ώρα που όλοι κινούνται και αποφασίζει ότι τώρα θα γράψει για το μέλλον. Για να είναι τα θεμέλια για του επόμενου. Γράφοντα αυτό το πράγμα, έχει στην αρχή μια κλασική προσέγγιση που θα λέγαμε ότι το διαβάζουμε για οποιοδήποτε μαθηματικό βιβλίο. Σιγά σιγά, γράφοντα αυτή τη σειρά βιβλίων, αντιλαμβάνεται ότι όλα αυτά ανήκουν σε ένα άλλο πλαίσιο, πολύ πιο γενικό. Και έτσι θα ανακαλύψει, και θα επέμβει στην πραγματικότητα,
την θεωρία των σώμων. Είναι μερικοί από εμάς που λένε ότι εντάξει, δεν ήταν και τόσο Έλληνα, γιατί ήταν, είχε γεννηθεί στη Γερμανία, πέφτει στη Γερμανία, ήταν συνεχώς στο εξωτερικό, η Ζαβρέα του έδωσε πολλές αναφορές για την οικογένεια. Απλώς εγώ θέλω να σας πω ότι όταν ο Καρκοδορή δημιούργησε αυτό που θεωρεί το αποκορύφωμα του έργου του, διάλεξε μια ελληνική λέξη. Προσέξτε για αυτούς που έχουν κάνει μαθηματικά. Δεν είναι θεωρία σωμάτων. Δεν είναι το σώμα όπως λέμε τους πραγματικούς. Εντάξει. Τα σώμα, και το κρατάμε άκρητο για όλα, είναι μια γενίκευση και του σημείου στον ευκρίδιο χώρο. Εντάξει. Δηλαδή, φανταστείτε σε όλους τους χώρους τους γεωργικούς που μπορείτε να φανταστείτε τι είναι το σημείο. Σε αυτό το τομέα, φανταζόμαστε τώρα θα μας δώσουν μια άλλη έννοια για το σημείο. Και δεν θα το σημείο, τι άλλο μπορούν να δώσουν. Άρχισε το βιβλίο, το αρχίζει έτσι και μπορείτε να το διαβάσετε βέβαια σε γερμανικά. Υπάρχει και στα αμερικάνικα. Ελπίζω ότι το μουσείο θα καταφέρει κάποια πράγματα να το μεταφράσει και στα ελληνικά. Είναι μια πολύ απλή παρατήρηση που όταν θα σας την πω, θα δείτε ότι θα νευριάσετε το βράδυ με τον εαυτό σας. Θα πείτε αυτό γιατί δεν το είχα σκεφτεί εγώ. Πολύ απλά. Πάρτε δύο τρίγωνα που έχουν κοινή πλευρά. Εντάξει. Εντάξει. Όλοι μπορούμε να το κάνουμε. Η παρατήρηση του Καρκοδορή είναι πολύ απλή. Την ώρα που ξεκολλάνε τα δύο τρίγωνα από την κοινή πλευρά, είναι δύο τρίγωνα. Δηλαδή, πώς ξεκολλήσατε την κοινή πλευρά, γιατί εμείς πάνω κάτω, αν το σκεφτείτε καλά, ειδικά οι μαθηματικοί, θα έχουμε σίγουρα ενοχές εδώ μέσα, δεν λέμε τίποτα ακριβώς. Δηλαδή, στην πραγματικότητα έχουμε ένα κλειστό διάστημα, ένα ανοιχτό διάστημα. Αν τα δύο τρίγωνα είναι ανοιχτά, δηλαδή παίρνω μόνο το εσωτερικό του τριγώνου χωρίς τα όρια του, δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχει επικάλυψη. Άρα μπορώ να το μεταχειρίσω, δεν έχει. Το να το κολλήσω, απλώς έχω κοινό σύνολο σε ένα σημείο, τίποτα άλλο. Όταν όμως τα ξεκολλάω, ενώ θεωρώ ότι το τρίγωνο είναι και τα άκρα του, έχω ένα πρόβλημα γιατί τι ξεκόλλησα. Και έτσι δημιούργησε αυτό που ονομάζουμε τα σώμα, που είναι μια ειδική κατηγορία συνόλων που έχουν μερική διάταξη. Τα λεγόμενα πόσε, πάσα διόδο, σετ. Αυτά τα σύνολα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Βλέπετε ότι δεν είμαστε στην πραγματική ευθεία, είναι όλα γραμμικά. Άρα είσαστε ή μπροστά ή πίσω ή πάνω. Δεν πρέπει να είσαστε αλλού. Άμα σας κάνω όμως μια διακράβευση και βάλω ένα σημείο εδώ και ένα σημείο εδώ, δεν έχει νόημα να πείτε ότι αυτό είναι πιο μπροστά από αυτό, γιατί δεν είναι στο ίδιο κλαδί. Άρα αυτά τα λεγόμενα πόσετ μας επιτρέπουν με αυτές τις ιδιότητες που δημιούργησε ο Καρκοδορή να προέρχεται να πω να αλγεβροποιήσουμε όλη τη θεωρία ολοκληρωμάτων και μέτρων. Λοιπόν, κανονικά αυτές οι θεωρίες ανήκουν στην ανάλυση. Για όλους που έχουν. Ξέρετε, συχνά λέμε στους μαθηματικούς, και στους μη μαθηματικούς, αλλά που είναι πολύ κοντά, λέμε εσύ προτιμάς ανάλυση, η γεωμετρία ή άλγεβρα. Είναι τρεις μεγάλες κατηγορίες. Άρα, προσέξτε τι κάνει ο Καρκοδορή. Αρχίζει με τη γεωμετρία, εξετάζει γεωμετρικά, εγκεφαλικά την ανάλυση και ανακαλύπτει ότι η ανάλυση λειτουργεί με κανόνες άλγεβρας. Και κάνει την αλγεβροποίηση από όλο το πλαίσιο της θεωρίας μέτρων και ολοκληρωμάτων. Αυτό θα είναι το μεγάλο του έργο, είναι το τελευταίο του έργο, θα το δημοσιεύσει. Η τελευταία εκδοχή του έργου θα εκδοθεί μετά τον Παρακόσμο και αυτό που έχει μεγάλη σημασία για μας είναι η πρώτη που θα κάνει την πρώτη επαφή με τον Ρόζενταλ, ο οποίος θα τον βοηθήσει για την έκδοση του έργου και, ακόμα πιο σημαντικό για μας, γενικό πλαίσιο, για την έκδοση για τα άπαντα. Ο Καρκοδορή επιλέγει ποιος θα δημοσιεύσει τα άπαντα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για ένα μαθηματικό γιατί είναι σαν να επιλέγει το γιο του. Λέει αυτό θα είναι υπεύθυνο για αυτά που θα μείνουν, για αυτά που θα κάνουν. Άρα τα άπαντα του Καρκοδορή για να δημιουργηθούν υπάρχει μια λιογραφία που είναι λιογραφία Ρόζενταλ Καρκοδορή, την οποία αγοράσαμε
Και τώρα στην Ελλάδα, το σας το λέω γιατί μερικές φορές έχετε αυτό το μίζερο ύφος, εμείς είμαστε της κρίσης, είμαστε στο κοιλί μας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οι Αμερικανοί είναι πιο δυνατοί από εμάς, οι Βρετανοί μας κάνουν αυτά, οι Γιάννοι μας κάνουν. Δεν τέλος πάντων, στην Ελλάδα δεν αξίζουμε τίποτα. Για τα μουσεία δεν λέω τίποτα. Απλώς εγώ σας ανακοινώνω ότι το Μουσείο Καραθοδρή έχει τα γνήσια 96 σελίδες που αγοράσαμε με 30.000 ευρώ και είναι στο Μουσείο της Κομοτηνής. Δεν είναι σε ένα μουσείο που να είναι στον κόσμο και αυτά τα χειρόγραφα, αυτόγραφα του Καραθοδρή, τις αλληλογραφίες Ρόζενταλ Καραθοδρή ήταν στην Αμερική μέχρι το 1960. Και δεν ξέραμε τι ήταν. Και τώρα είμαστε στη φάση να τα ερευνούμε, να κάνουμε την καταγραφή, εντάξει, για να γίνει μετά η μετάφραση και να έχουμε ένα βιβλίο που να αφορά αυτό το πράγμα. Εδώ γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η λογογραφία. Διότι μέσα σε αυτή την λογογραφία θα συμφωνήσουν οι δύο μαθηματικοί πώς να γράψουν τα άπαντα. Δηλαδή με ποια σειρά θα θέλει ο καραφτορή. Να κάνει επεμβάσεις ο άλλος λέγοντας αυτό θα το καταλάβουν έτσι. Να μεταφράσουν τα ελληνικά. Επειδή σας πληροφορώ και αυτό κανονικά πρέπει να σας στεναχωρήσει λίγο, τα άπαντα του Καραφτορή, όταν ο Καραφτορή έγραψε ελληνικά άπαντα, μεταφράστηκαν στα γερμανικά. Προσέξτε τι σας λέω. Οι Γερμανοί θεώρησαν ότι πρέπει να υπάρχουν τα άπαντα του Καραφτορή. Δεν είχε γράψει άρθρα στα ελληνικά, τα μετέφρασαν συστηματικά. Δεν υπάρχει άρθρο ελληνικό στα άπαντα, ενώ έχει γράψει. Κανονικά θα πρέπει εμείς να κάνουμε το αντίθετο. Να κάνουμε εμείς τα άπαντα του Καραθοδρή και να προσπαθήσουμε να τα μεταφράσουμε στη γλώσσα μας. Αλλά βλέπετε δηλαδή τη σημασία του Έλληνα και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι συγκεκριμένα. Γιατί όταν τα κείμενα είναι στα αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά, τα έχουν αφήσει όπως είναι. Έτσι μπορείτε να βρείτε τους 5 τόμους. Στο Μουσείο Καραθοδρή μπορείτε να βρείτε 2 εκδοχές από τους 5 τόμους, αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, έχουμε την ελληνογραφία και ξέρουμε πώς σκέφτηκαν αυτοί οι δύο για να εγγυέψουν μερικά πράγματα. Δηλαδή, όταν κοιτάζετε το βιβλίο, ή αυτοί που κάνουν πληροφορική και κοιτάζουν μόνο το αποτέλεσμα, δεν μπορείτε να καταλάβετε από ποια στάδια πέρασε ο ερευνητής μέχρι να φτάσει από το αποτέλεσμα. Και μερικές φορές είναι πολύ σημαντικό μεθοδολογικά να καταλάβουμε πώς φτάνει σε αυτό το αποτέλεσμα και όχι να έχουμε μόνο το αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτό γίνεται με την θεωρία των σώμα που θα είναι το τελευταίο βιβλίο, που είναι το τέλος από τα άπαντα, το οποίο συγκεντρώνει σφαιρικά όλα αυτά που έχει κάνει στα μαθηματικά ο Καραθοδρή. Σκεφτόταν τη θεωρία των σώμα για πάνω από 15 χρόνια σποραδικά, και μετά τα συγκέντρωσε, δεν μπόρεσε ο Καϊνός να δει την τελευταία εκδοχή, απλώς είναι τρεις εκδότες, ένας των οποίων είναι ο Ρόζεντα, οι οποίοι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να είναι πολύ κοντά στο κείμενο και σε σχέση με την αλληλογραφία και σε σχέση με το προφορικό του λόγο του τι είχε αφήσει. Έχουμε λοιπόν, αν θέλετε, στην θεωρία σώμα, γιατί θεωρώ ότι είναι προς τιμή του ανθρώπινου πνεύματος, είναι αν θέλετε η διαθήκη. Αλλά δεν είναι μια διαθήκη που είναι μόνο για τους Έλληνες. Είναι μια διαθήκη για τους μαθηματικούς, όλου του πλανήτη. Δηλαδή, όλοι τώρα οι μαθηματικοί που γνωρίζουν αυτό το πράγμα, ξέρουν ότι μπορούν να βασιστούν. Και τώρα, ακόμα και τώρα, ότι εμείς κάνουμε έρευνα πάνω σε αυτά τα σώμα, διότι έχει αφήσει πολλές ερωτήσεις. Έχει κάνει ένα γενικό πλαίσιο, όπου όμως υπάρχουν προβλήματα που δεν έχουν λυθεί. Αλλά η εικόνα, αυτό είναι που είναι το πανέμορφο στον Καραθοδρή, είναι αυτή η σφαιρικότητα. Ξέρετε, εκεί τα διαμάντια λάμπουν. Εντάξει, οι γυναίκες ξέρουν, γιατί τα έχουν αγοράσει οι άντρες, είναι ακριβά. Αλλά για τους άντρες, οι άντρες συνήθως δεν ξέρουν καν γιατί τα διαμάντια λάμπουν. Τα διαμάντια λάμπουν για ένα πολύ απλό λόγο. Έχουν 37 πλευρές και εγκλωβίζουν το φως. Άρα με τις αντανακλάσεις είναι διαμάντια. Το διαμάντια αποτελείται από το γραφείο. Εγώ. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι είναι μερικοί άνθρωποι που κάνουν μαθηματικά και είναι άλλοι που είναι μαθηματικοί.
Είναι μερικοί που είναι πιαμένοι όλοι από άνθρακα, αλλά είναι μερικοί που είναι γραφίτες, άλλοι είναι διαμάντες. Το πρόβλημα με το διαμάντι είναι λίγο δύσκολο να καταλάβεις πώς λειτουργεί. Γιατί πώς θα το κάνεις, θα το σπάσεις, θα το κάνεις έτσι πυλό για να δεις μετά ότι τελικά ήταν άνθρακας. Γιατί άμα σα δείξω ένα μολύβι και ένα διαμάντι και σα πω ότι είναι το ίδιο συστατικό, σα ξαφνιάζει. Είναι ακριβώς το ίδιο που γίνεται και στα μαθηματικά. Έχουμε την εντύπωση ότι εντάξει, οποιοδήποτε έχει κάνει μαθηματικά είναι κάποια συμβέλεια, αλλά είναι σημαντικό και είναι αναγνωρισμένο. Καμία σχέση. Πολλοί από εμάς παράγουν μαθηματικά που είναι απλώς μαθηματικά τη ανάγκη. Για να έχουν δημοσίευση. Και σε άλλους τομείς είναι το ίδιο, το ξέρετε όλοι όσοι ασχολούνται με ερευνητικά με αυτά τα πράγματα. Αλλά το να δημιουργήσετε ένα πράγμα που είναι μετά μια διαθήκη του μαθηματικού και αποτελεί μια αραγή φάση, δηλαδή πριν τον καρφωτορή, μετά τον καρφωτορή, στον τομέα τη θεωρία μέτρων. Αυτό είναι σημαντικό και όπως το είπες και αντικειμενικά εκ του αποτελέσματος, όταν κοιτάζετε τα μάτια του βιού, θα δείτε ότι υπάρχει το ίδιο πράγμα σαν Βαργκάτ, το ανάλογο γερμανικό. Οι αναφορές που υπάρχουν στον Καρφωτορή είναι όντως σημαντικές, αλλά μην νομίζετε ότι όλα αυτά τα άρθρα είναι σημαντικά. Εντάξει, να μην μπερδευόμαστε. Απλώς όντως είναι ένας δείκτης της εμβέλειας. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι κάτι που να σας αγγίξει λίγο πιο απλά. Παίρνετε μία σφαίρα, μία απλή σφαίρα. Πάνω σε αυτή την απλή σφαίρα, ας πούμε ότι της βάζετε μαλλιά. Φανταστείτε μία μπάλα που έχει μαλλί. Το παράδειγμα που δίνουμε εμείς στους φοιτητές μας είναι η μπάλα από το τένις. Βλέπετε ότι είναι λίγο χνουδωτή. Τώρα φανταστείτε ότι έχετε μία χτένα και θέλετε να τη χτενίσετε αυτή τη σφαίρα. Όλοι οι μαθηματικοί ξέρουν ότι αν χτενίζεται αυτή τη σφαίρα, θα υπάρχει ένα σημείο που δεν μπορεί να χτενίζεται. Το ίδιο υπάρχει και στο κεφάλι σας, αν το σκεφτείτε καλά. Θυμάστε το κεφάλι σας, τα μαλλιά σας. Όταν χτενίζετε τα μαλλιά σας, δεν έχετε ένα σημείο κάπου εδώ, ανάλογα με το κεφάλι σας, που δεν μπορεί να το χτενίζετε. Στις κομμώσεις το ξέρουν ακριβώς. Εκεί πέρα προσέχουν πώς θα σας σώπουν. Αλλιώς δεν έχετε ένα σώμα. Ναι, εμείς δεν το λέμε κορυφή, εσείς το λέτε κορυφή, είναι δικό σας πρόβλημα. Εμείς το λέμε ομβιλίσκο ή το λέμε ιδιομορφία, κορυφή είναι άλλο από εμάς. Δεν μπορούμε να έχουμε κορυφή με ποια έννοια, θεωρούμε ότι είμαστε μια σφαίρα. Άρα φανταστείτε τώρα όταν μου λέτε ότι η σφαίρα έχει ένα σημείο το οποίο λέτε κορυφή, ποιο. Ας τα πείσουμε λίγο. Λοιπόν, άρα αυτό το πράγμα, αυτό το σημείο το βλέπετε. Οι άντρες που ξυρίζονται, βλέπουμε συνήθως ότι έχουν και ένα δεύτερο σημείο εδώ. Δεν έχετε όχι προσέξει. Όλοι σας όσοι έχετε ξυριστεί, έχετε κοπεί εκεί πέρα που τα γένια σας δεν πάνε προς την ίδια κατεύθυνση. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα θα σας κάνω την προσωμείωση ενός ανθρώπου απλού. Έχω δύο τρύπες στα αυτιά μου και βάζω ας πούμε τα μαλλιά μου έτσι. Αυτό θα το κάνω εδώ, το θέμα εντελώς παρακόσμιο και αυτό που κάνω μία. Και φανταστείτε ότι κάνω και το ίδιο με τα γένια μου. Άρα εδώ θα έχω μία λύση. Δηλαδή θα μπορώ να χτυπήσω τα μαλλιά μου από αυτά τα δύο σημεία. Ο Καρφωτορή είναι ο πρώτος που αντιλήφθηκε ότι άμα πάρετε αυτή τη σφαίρα, αναγκαστικά έχει δύο σημεία που δεν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό το έκανε όταν ζούσε, δηλαδή το 1950. Τώρα είμαστε το 2010, δεν έχουμε αποδείξει ακόμα. Αυτό κάθε φορά που ταινίζεστε και ταξιδίζεστε για τους άνθρωπους, να σκεφτείτε ότι εκεί πέρα που θα κοπείτε ή εκεί πέρα που δεν χτενίζετε καλά είναι μια αρθρητική αναφορά στον Καρφωτορή όπου δεν ξέρουμε ακόμα να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα ενώ με ένα σημείο είναι κάτι που διδάσκουμε στους φοιτητές στο πρώτο έτος στο μαθηματικό. Βλέπετε ότι η διαφορά μεταξύ 1 και 2 θα σας φέρετε τώρα μια λεπτομέρεια αλλά αν το σκεφτείτε καλά θα δείτε ότι όλη αυτή η λεπτομέρεια είναι η φύση των μαθηματικών, είναι αυτή η δυσκολία. Είναι αυτές τις λεπτομέρειες που είχε εντοπίσει ο Καρφωτορή και κατάφερε να μαζίξει τον δρόμο σε μερικά μαθηματικά εκεί που πριν κανένα δεν έδειχνε τίποτα. Και σας δίνω αυτό το παράδειγμα για να το θυμάσετε τουλάχιστον εικονικά ότι ένα πράγμα που είναι τόσο απλό, ξέρετε υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι απλά και δεν τα προσέχουμε. Άμα πάρετε μία μπάλα του γκολφ,
Δεν έχει περιπούλες πάνω. Όλοι έχετε δει μια μπάλα του γκολφ. Ακόμα και αυτοί που είναι πλούσιοι και δεν παίζουν γκολφ. Το έχουν δει από την τηλεόραση. Και εγώ από εκεί το λέω. Θα σα κάνω μια πολύ απλή παρατήρηση. Πάρτε μια μπάλα και βάλετε λοιπόν τριπούλες. Σας λέω εγώ ότι θέλουμε να βάλουμε τριπούλες έτσι ώστε η μπάλα να είναι ισορροπημένη. Εντάξει. Δηλαδή την ώρα που τη χτυπάω και περιστρέφεται να είναι το ίδιο βάρος παντού. Πόσες τρύπες μπορώ να βάλω? Η λύση την έχουν δώσει οι αρχαίοι Έλληνες. Είναι τα όχι ζυγούρ. Όχι, 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 δεν πιάνει αυτό. Δεν πιάνει. Μπορείτε να καθώσετε μόνο 5 λύσεις. Μόνο 5. Τα πλατωνικά σχήματα. Εντάξει, τα στερεά. Δηλαδή, άμα βάλετε σε μία σφαίρα, εκεί που είναι το τετράεδρο, ο κύβος, το οκτάεδρο, το δωδεκάεδρο και 20, τα σημεία τα οποία θα βάλετε στη σφαίρα έχουν μια ιδανική κατανομή. Δεν έχουμε περισσότερο, γιατί άμα το σκεφτείτε καλά, τώρα σκεφτείτε το ανάποδα. Βάλετε τα σημεία και κόψτε κομμάτια από τη σφαίρα, έτσι ώστε να ανακαλύψετε ποιος είναι ο όγκος. Θα δείτε ότι αυτά τα πολύεδρα είναι κανονικά και είναι τα πλατωνικά. Κανονικά. Δεν είναι το Αρχιμίδη, είναι του Πλάτωνα, άρα είναι κεφτά. Τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι όλες οι μπάλες που έχετε από τον κόλπο έχουν πολύ περισσότερες τρύπες και είναι όλες μη ισορροπημένες. Και έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες. Αυτοί που παίζουν, οι παίχτες, ξέρουν ότι υπάρχει αυτή η διαφορά και το χρησιμοποιούν. Και για όλους τους μας που δεν παίζουν, δεν είναι εντάξει, παίρνουν τρυπούλες. Άρα, να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Σας το λέω απλώς και στη μαγειρική. Δεν έχετε ποτέ, όταν τρίβετε κάτι, δεν έχετε ένα τρίβο. Έχετε σκεφτεί, ας πούμε, τι μέγεθος πρέπει να έχουν τρίβες. Συνήθως σας βοηθά, σας δίνουν διάγνωση. Εντάξει. Θα δείτε ότι για μερικά πράγματα, άμα η τρύπα είναι πολύ μικρή, δεν έχει νόημα, δεν κάνει τίποτα. Άμα είναι πολύ μεγάλη, κόβετε τα δάχτυλά σας. Αυτό το ενδιάμεσο πώς το βρίσκεται? Αυτό είναι μια εφαρμογή του λογισμού και μεταβολού. Θέλω να πω ότι στην καθημερινότητά σας έχετε αυτά τα πράγματα που είναι επιρροές από τον τομέα που ανακάλυψε ο Καρακόλη, απλώς δεν το λένε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Άρα για μας, Κρατορί, μέσω της θεωρίας σώμα που είναι αυτή η διαθήκη, πώς θα το πω πιο απλά. Μια διαθήκη είναι σημαντική πότε? Όταν την ανοίγουμε και την μελετάμε. Αλλιώς είναι ένα βιβλίο. Και από το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο, άμα δεν το ανοίξουμε, και νομίζω ότι το πρόβλημα του Κρατορί στην Ελλάδα είναι ότι έχει αφήσει πολύ περιεχόμενο, αλλά δεν το έχουμε ανοίξει. Άρα γι' αυτό σας λέω καλή ανάμεση. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Και ο σύλλογος εμπορευτών για τον πρόεδρο του κ. Ζαβάρα θα δώσει τρεις αναμνηστικές καγκέντες. Κύριε Αποκλή, μπορείτε να περάσετε τώρα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους καλεσμένους μας και ευχαριστώ επίσης και τους συμπολίτες που ήρθαν στην επίδοση μας αυτή. Πραγματικά αισθάνθηκα δύο φορές συμπεριφέρον, μία σαν Έλληνας και μία σαν πατριώτης, που αυτός ο μεγάλος άντρας έκανε αυτό που έκανε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πραγματικά κρεμαστήκαμε κάτω από τα χέρια. Ευχαριστώ.